52, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ζ. 852, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ. Λόγω της νυχτερινής βάδιας ξυπνάω τη νύχτα στη μέση της νύχτας και δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Απ' τη μια κουράζεται το σώμα, απ' την άλλη μου κάνει καλό, γιατί σε αυτή την ησυχία έρχομαι σε επικοινωνία με τον Κύριο και συνομιλούμε, στην προσευχή εννοώ. Ξεφύλιζα τη γραφή, προσευχόμουνα, συνέχεια αυτόν τον λόγο μου έδινε ο Κύριος. Λέω, Κύριε, πόσα... γύριζα από εδώ, πήγαινα από εκεί, πάλι αυτόν τον λόγο. Λέω, Κύριε, κάτι θέλεις να μας πεις. Ο Κύριος, αδελφοί, να αναλάβει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας, να μας δώσει πληροφορία και να το σχολιάσει αυτή την ημέρα, αδελφοί. Και διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου Ζ, κατά Ματθαίο Ευαγγελίου. Μη κρίνετε δια να μη κριθείτε. Διότι με οποία κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί. Και με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκό την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πως θέλεις πει προς τον αδελφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριον από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ήδη καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώσετε το Άγιον εις τους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντε σας διασχίσωσιν. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτή, διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύσχει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Ή τις άνθρωπος είναι από σας ως της εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον? Και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν? Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού? Αμήν, αδελφοί. Μέχρι εκεί. Είναι τα τρία κεφάλαια αυτά της επί του όρους ομιλία, έτσι το λέμε. Ο Κύριος είδε τους όχλους, ανέβηκε λέει στο όρος και αφού εκάθισε ήρθαν και οι μαθητές του και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκε αυτούς λέγον. Και τη στιγμή που διαβάζουμε, αναγνώσκομαι αυτά τα λόγια, αδελφοί, τη στιγμή τώρα που διάβαζα αυτόν τον λόγο, ξέρετε τι σκεφτόμουνα μέσα μου? Σκεφτόμουνα αυτά τα λόγια τα είπε ο Ιησούς Χριστός και εγώ απλά τα διαβάζω, τα επαναλαμβάνω. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ μεγάλο να κρατάμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο να διαβάζω αυτά τα οποία βγήκανε από το στόμα του Ιησού Χριστού εκείνη την ημέρα, αδελφοί. Και εγώ τα διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας προφυλάξει και να μας προστατέψει. Δεν έρχεται να μας μαλώσει, ούτε να μας ελέγξει, αδελφοί. Ούτε έρχεται να κρίνει, αλλά έρχεται, αδελφοί, για να ζητήσει ο Ιησούς μας Χριστός το χαμένο πρόβατο και να το σώσει. Ήρθε να εκπληρώσει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και ήρθε ευεργετό να ευεργετήσει. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ακούω από τους παλιούς αδελφούς που λένε ότι η επί του όρους ομιλία, έλεγε ο αδελφός ο Λούις, ότι είναι το καταστατικό της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι έλεγε. Αυτός ο οποίος θα μελετήσει και θα πράξει αυτά τα τρία κεφάλαια, το 5, το 6 και το 7 από του Ματθαίου το Ευαγγέλιο, την λεγόμενη επί του όρους ομιλία, είναι λέει έτοιμος και θα φύγει σύσσωμος στον ουρανό. Αλλά λέει πάρα πολλά, αδελφοί. Έρχεται ο Πατέρας, αυτός που μας αγαπάει,
να μας νουθετήσει έτσι όπως ένας πατέρας, μια μητέρα, το παιδί του. Γιατί μας αγαπάει. Αγαπητοί αδελφοί, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε εδώ. Γιατί? Για να μας κρατήσει, να μας δυναμώσει, να μας μιλήσει, να μας συμβουλέψει, έτσι όπως ένας πατέρας κάθεται και συμβουλεύει το παιδί του. Μία μάνα κάθεται και συμβουλεύει το παιδί της. Όταν αυτό χωρίς να ξέρει πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Αρπάζει το παιδί όταν πάει να βγει στο δρόμο. Αρπάζει το παιδί η μητέρα όταν πάει να πέσει σε έναν λάκκο ή σε έναν γκρεμό. Εν ανάγκη το ελέγχει το παιδί της. Γιατί? Για να το σώσει, να το προστατέψει. Έτσι θα πρέπει να παίρνω τον Λόγο του Θεού. Όχι, τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Να μην κρίνω. Γιατί με την ίδια κρίση που θα κρίνω θα κριθώ κι εγώ. Ναι, αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν είναι ένας ανθρώπινος λόγος, είναι Λόγος Θεού, αδελφοί. Μου κάνει εντύπωση η καλοσύνη και η αγάπη του Θεού. Να ξέρετε κάτι, ότι όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Και όλον τον Λόγο του Θεού τον έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Θα ακούσουμε και αυτά, θα ακούσουμε και τις ευεργεσίες, θα διαβάσουμε και τα θαύματα και θα διαβάσουμε όλον τον Λόγο του Θεού, και αυτός ο Λόγος, αδελφοί, θα μας φτιάξει έναν πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Βλέπεις ένα καλό παιδί, μεγαλώνει, σπουδάζει, είναι υπάκουο, φτιάχνει την οικογένειά του και ένας καλός άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Αυτό το παιδί μεγαλώνοντας όμως, αδελφοί, έχει ακούσει και ελέγχους, το έχουν μαλώσει, το έχουν διδάξει και έφτιαξε έναν τόσο ωραίο, θα έλεγα, χαρακτήρα, αδελφοί. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Λόγος του Θεού σε μας. Έρχεται και μας συμβουλεύει εδώ σε αυτά τα μη και τα όχι του Κυρίου, που εδώ βλέπω τέσσερα, πολύ σοβαρά, αδελφοί. Σε αυτή τη σελίδα είναι και τα τέσσερα που διαβάζουμε στην 852. Αν θα δείτε στο 19 εδάφιο, λέει «Μη θησαυρίζετε εις σε αυτούς θησαυρούς επί της γης». Έρχεται και μας λέει «Μην είναι η μέριμνά σας στο να αποκτήσετε πολλά λεφτά. Μην είναι η μέριμνά σας και σας φεύγει όλος ο χρόνος ώστε να δουλεύετε και όλη σας η ενέργεια ώστε να σκεφτείτε πώς θα αποκτήσετε, τι θα κάνετε, τι θα αγοράσετε». Ξέρει τι λέει ο Θεός, αδελφοί. Ξέρει. Γιατί αυτή η θησαυρή είναι επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσιν και κλέπτουσιν, λέει. Δεν έχει αξία, σου λέει αυτό. Θα κοιτάμε, αδελφοί, θησαυρούς, να θησαυρίζουμε θησαυρούς στον ουρανό, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Εκεί θα επενδύσω τον χρόνο μου, την δύναμή μου, όλα, αδελφοί, όλο μου το είναι και όλα μου τα υπάρχοντα θα τα επενδύσω εκεί, αδελφοί. Σας παρακαλώ να βάλουμε πολύ καλά στην καρδιά μας την ουράνια βασιλεία. Αυτό ήρθε να κηρύξει ο Ιησούς Χριστός, την ουράνια βασιλεία. Να ξέρουμε, να καταλάβουμε ότι μετά από αυτήν την πρόσκαιρη ζωή, η οποία δεν έχει καμία αξία μπροστά στην αιώνια βασιλεία των ουρανών, αυτό ήρθε να κηρύξει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και εκεί θα πρέπει να επενδύσω. Δεν θα πρέπει να δουλέψω, βεβαίως. Δεν θα πρέπει να έχω το σπίτι μου, δεν θα πρέπει να έχω αυτά τα οποία ο ίδιος ο Θεός μου προσφέρει. Ναι, αλλά η καρδιά μου δεν θα είναι κολλημένη σε αυτά και πάνω απ' όλα δεν θα έχω τίποτα άλλο από τον Ιησούν Χριστόν, από την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο που θα έχω μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί. Πολλοί από μας ζήσαμε πάρα πολλά σε αυτή τη ζωή. Και η αλήθεια είναι, και χθες αλλά και σήμερα μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο
δια του προφητικού του λόγου, αδελφοί, μέσα στην εκκλησία πριν και μας είπε για την ανθρωπότητα ότι περνάει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό το βλέπω και εγώ τελευταία, αδελφοί. Βλέπω στη δουλειά ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Χωρίζουν. Τα παιδιά τους φεύγουν, καταστρέφονται. Οι συγγενείς τους είναι άρρωστοι, δεν έχουν ελπίδα, αδελφοί. Κλαίνε. Πρώτη φορά το είδα, τόσα χρόνια δουλεύω εκεί, ένας συνάδελφός μου πολλά χρόνια να κλαίει. Ένας άντρας μέχρι εκεί πάνω να κλαίει στη δουλειά και λέω, τον πλησίασα, φοβήθηκα να τον ρωτήσω. Λέω, για να κλαίει αυτός, ο οποίος είναι σκληρός άνθρωπος, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και φοβόμουν πώς θα τον πλησιάσω, αδελφοί. Το παιδί του είναι άρρωστο. Δεν μπορεί να γιατρευτεί. Και έχει απογοητευτεί. Αδελφοί, ξέρετε κάτι, είμαστε στην πλεονεκτική θέση. Τα παιδιά του Θεού να έχουμε ελπίδα. Να έχουμε ελπίδα. Οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Κλαίνε και προσπαθούν να καταφέρουν τα πράγματα μόνοι τους. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Βεβαίως έχουμε προβλήματα, αδελφοί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το παιδί του Θεού οικοδομεί επάνω στην πέτρα, αδελφοί. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ οι άνθρωποι δεν έχουν πέτρα, και η πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, η πέτρα είναι ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι οικοδομούν στην άμμο. Θα έρθουν και σε εμάς τα προβλήματα, η βροχή, οι ποταμοί, οι άνεμοι, και σε εμάς θα έρθουν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε το λέει. Αλλά δεν θα πέσει το σπίτι μας. Γιατί τα θεμέλια του κάτω είναι μέσα στο βράχο. Δεν μπορεί να μας κουνήσει κανείς, αδελφοί. Θα περάσουμε κι εμείς. Εμείς είμαστε όμως, αδελφοί, έχουμε αυτό το προτέρημα ότι πιστεύουμε στο ζωντανό και δυνατό Θεό, ο οποίος δύναται να κάνει τα πάντα. Δύναται και να θεραπεύσει, αδελφοί, δύναται και να αναλάβει το πρόβλημά μου, δύναται και να αλλάξει τη ζωή μου μέσα σε μία μέρα. Δύναται την τελευταία στιγμή και να αλλάξει τα πάντα και από την θλίψη που έχω και τα δάκρυα που τρέχουν να γίνει χαρά, να γίνει μεγάλη ευλογία, αδελφοί, και να χαίρομαι και να δοξάζω τον Θεό. Όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες και το λέω με βεβαιότητα. Όλοι εμείς έχουμε τέτοιες εμπειρίες, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας. Άλλο μη. Πιο κάτω, στο 25 εδάφιο τώρα διαβάζουμε. Μη. Τα μη και τα όχι του Κυρίου μας είναι πατέρας, είναι η μάνα. Θα πρέπει να τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά, αδελφοί. Πάρα πολύ. Είναι θέμα αγιασμού, είναι θέμα καθαρότητας, αδελφοί. Και εν τέλει είναι θέμα σωτηρίας. Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι θα φάτε, τι θα πιείτε, μη δε του σώματός σας το τι θα ενδυθείτε, μας λέει πιο κάτω. Μην έχεις συνέχεια εκεί, είσαι νέος, είσαι νέα. Πώς θα φαίνομαι, τι θα φάω, τι θα πιω, αλλά και σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς όλους απευθύνεται αυτός ο λόγος. Ούτε για το σώμα μας το τι να ενδυθούμε. Η ζωή, λέει, είναι τιμιότερη της τροφής και το σώμα του ενδύματος, ρωτάει, και δίνει παραδείγματα. Τα πουλιά, τα πετινά του ουρανού, λέει, τι κάνουν, έχουν αποθήκες, δουλεύουν, μαζεύουν, σκέφτονται πόσο όμορφα θα είναι, πώς θα φαίνονται, τι θα φορέσουνε, τίποτα. Ελπίζουν όμως τον Θεό ότι σήμερα πάλι θα μου δώσει τροφή ο Θεός. Και βλέπεις, πουλιά, ζώα, έντομα, ψάρια, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί που ζουν αυτή τη στιγμή, αδελφοί, σε αυτή τη γη, τις τρέφει ο Θεός κάθε ημέρα, αδελφοί. Και εγώ θέλω να έχω, να τα έχω όλα δικά μου. Παίρνεις τόσα, μου φτάνουν, μου περισσεύουν, ωραία, όχι, θέλω και το αλουνού. Θέλω και το αλουνού, θέλω και το αλουνού, έτσι κάνουν οι άνθρωποι,
Καμιά φορά βλέπω, έχει ο ένας, κάποιος έχει πόσα τετραγωνικά εκεί πέρα μέσα, ένα γκαράζ με 50 αυτοκίνητα, 60, κάνει συλλογή αυτοκίνητα, αξίες, όλα τα λεφτά. Και άλλος δεν έχει να φάει. Τι αυτοκίνητο, ούτε ποδήλατο δεν έχει. Είναι ο μαμονάς της αδικίας, αδελφοί. Οι άνθρωποι όλοι θέλουν να αποκτούν, να αποκτούν, να αποκτούν. Έχω αυτό, θέλω καλύτερο. Έχω εκείνο, θέλω ακόμη καλύτερο, αδελφοί. Μπορώ να σκεφτώ πολύ σοβαρά τα πράγματα του Θεού και να θέλω να αποκτήσω στα πνευματικά. Η προσευχή μου να είναι να αυξηθώ στα πνευματικά, να μάθω τον Λόγο του Θεού, να με επισκέπτεται ο Κύριος, να με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, να μπορώ να βοηθήσω, να μπορώ να εργαστώ για τον Κύριο. Μπορεί να είναι αυτή η μέρημνά μας. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο που διαβάσαμε, αδελφοί. Μην κρίνετε τώρα. Τώρα είναι κάτι το οποίο πέφτουμε όλοι σε αυτό, αδελφοί. Και εγώ και όλοι, εννοείται όλοι οι άνθρωποι. Πέφτουμε στην κρίση, αλλά έρχεται ο Θεός για να μας μάθει. Αν δεν έπεφτε κανένας μας στην κρίση, δεν θα χρειαζόταν να μας το πει ο Λόγος του Θεού. Αλλά έρχεται να μας πει, παιδιά μου, ελάτε να σας δώσω μερικές σύμβουλες για να είστε άγιοι, για να είστε καθαροί, για να είστε έτοιμοι να έρθω να σας παραλάβω. Πόσο να τον ευχαριστούμε, αδελφοί, πόσο να τον ευχαριστούμε που είμαστε στην Εκκλησία του Θεού και έχουμε ελπίδα, δεν έχουν οι άνθρωποι ελπίδα. Και έχουμε τον Λόγο του Θεού, δεν έχουν οι άνθρωποι τον Λόγο του Θεού. Έχουμε τον Θεό ο οποίος μας κατευθύνει, δεν έχουν οι άνθρωποι Θεό, αλλά πηγαίνουν ο καθένας όπου θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Τα παιδιά εδώ της Εκκλησίας, αν τα αφήσουμε μόνα τους, ολομόναχα, εδώ στην Εκκλησία μόνα τους, θα τα κάνουν όλα ρημαδιό, αδελφοί. Δεν έχουν κάποιος να τους συμβουλέψει, να τους πει, παιδιά μου, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι το σωστό. Και έτσι έρχεται ο Θεός να κάνει σε εμάς τώρα και μας λέει, παιδιά μου, μην κρίνετε ο ένας στον άλλον. Μην το βλέπεις, άστον. Γιατί θα κριθείτε, λέει. Έτσι μας το λέει ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός μας το λέει. Ο Λόγος του Θεού. Με όποια κρίση κρίνετε, λέει, θέλετε κριθεί. Πολλές φορές το έχω ζήσει, αδελφοί, αυτό. Πραγματικά, πολλές φορές το έχω ζήσει. Έβλεπα κάποιον είτε στη δουλειά είτε στο δρόμο, καμιά φορά περπατάμε, άκουγα έναν αδελφό που τον κρίνω αυτόν, το ίδιο έρχεται σε μένα. Μια φορά είμαι σε ένα στρόγγυλο εκεί, σε ένα Chrysler και περιμένω, έρχεται αυτός, φλας δεν έβγαλε, στρίβει από εδώ. Λέω, τι μου αφήνεις και περιμένω, λέω, τόση ώρα, λέω, βγάλε ένα φλας να φύγω που βιάζομαι, από μέσα μου το είπα. Τον έκρινε τον άνθρωπο, έκανα και έτσι λίγο τα χέρια. Τέλος πάντων έφυγε μετά από λίγη, την ίδια ημέρα. Μετά από λίγο πάνω στη βιασύνη μου, πάω κι εγώ σε ένα άλλο στρόγγυλο, στρίβω, παπ, με κορνάρει ένας. Όχ, λέω, να το τώρα. Να το. Αδελφοί, πραγματικά πέφτουμε σε κρίση. Και μετά έρχεται ο Κύριος και με αυτή την κρίση που κρίνουμε, έρχεται να μας λέει μην κρίνετε δια να μην κριθείτε, διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί. Σας είπα ένα παράδειγμα, αλλά μιλάμε τώρα και για σοβαρά πράγματα. Να κρίνω τον αδελφό. Δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν με έβαλε ο Θεός σε αυτή τη θέση. Με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και πολλές φορές πάω να βοηθήσω. Ενώ εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Εγώ χρειάζομαι να επισκεφτώ τον Κύριο και να του ζητήσω να με διορθώσει, να με ετοιμάσει και εμένα, ώστε να μπορώ να βοηθήσω. Βιάζομαι εγώ και πάω στους αδελφούς και να βοηθήσω και από εδώ, να βοηθήσω και από εκεί, να βοηθήσω και από εκεί. Ενώ δεν βλέπω καλά. Γιατί δεν βλέπω? Γιατί προσπαθώ να βγάλω τα μικρά ελαττώματα των αδελφών, ενώ εγώ έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα, στο οποίο δεν το εργάζομαι, δεν το πάω στην προσευχή να μου το πάρει ο Κύριος. Προσπαθώ να κάνω τον δάσκαλο, και πάω εκεί και μου λέει ο Κύριος, γιατί πας να βγάλεις αυτό το ξυλάριον από το μάτι του αδελφού σου, ενώ εσύ μπροστά σου έχεις ένα δοκάρι, λέει. Πώς τα λέει ο Κύριος?
Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να μην βοηθάω, να μην πάω? Όχι, θα πρέπει να πάω να εργαστώ τον εαυτό μου, αδελφοί. Θα πρέπει να πάω να ρωτήσω τον Κύριο εάν έχω κάτι να με βοηθήσει, να με βοηθήσει να το αποβάλω, αδελφοί. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριο να το φθονώ του αδελφού σου, ενώ τη δοκό δεν παρατηρείς που έχεις εσύ? Πώς θέλεις, είπε τον αδελφό σου, άσε με να βγάλω το ξυλάριον, λέει, ενώ η δοκός είναι στο δικό σου το μάτι? Και ξέρετε τι λέει? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον το αδελφού, από το μάτι του αδελφού σου, λέει, αδελφή. Πολύ σοβαρά να τα πάρω αυτά τα λόγια, αδελφοί. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού και λέει να μην δώσουμε, λέει, το Άγιον εις τους κίνας. Άλλο μη, το τέταρτο μη. Μην δώσετε το Άγιο εις τους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτες σας έμπροσθεν των χείρων, μη δε καταπατήσωσιν αυτούν με τους πόδας αυτών και στραφέντε σας διασχίσωσιν. Και αυτό, χθες μιλούσαμε με μια αδελφή, να μιλήσω, αδελφές, αυτόν. Τι είναι αυτός? Αυτός, λέει, είναι, πίνει πάρα πολύ, μεθάει, και με ναρκωτικά είναι και μπορεί να πουλάει κιόλας και αυτά, και να μιλήσω? Όχι. Θα μου πεις, αυτοί δεν θα σωθούνε? Αδελφοί, πολλές φορές έχω προσευχηθεί να μιλήσω. Πολλές φορές μάλλον δεν έχω προσευχηθεί και πάω και μιλάω. Τρώμε τα μούτρα μας πολλές φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα βάζουν με τον Θεό, τα βάζουν με τον Ιησού Χριστό, τα βάζουν με το Ευαγγέλιο και λένε και λένε και λένε. Και λέω, τι ήθελα και μίλησα τώρα? Πολλές φορές, όπως πρόσφατα όμως, τι κάνω? Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, αν είναι να ακούσει αυτή η ψυχή, σε παρακαλώ, άνοιξε το δρόμο. Και αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Τώρα, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε. Ουφ και ουφ. Στη δουλειά ένα συνάδελφος, άλλο συνάδελφος τώρα. Τι έγινε, λέω? Πολλά προβλήματα. Μου είπε για ασθένειες, μου είπε για το παιδί το οποίο έχει μπλέξει. Δεν γίνεται τίποτα. Και αναστεναγμή από εδώ, αναστεναγμή από εκεί, χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος, ράκος ο άνθρωπος, σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κύριε, να μιλήσω? Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε δρόμο να μιλήσω, άναψέ μου το πράσινο φως. Έρχεται, τι να κάνω, να τα αποφύγω όλα αυτά? Παπ, να το πράσινο φως, τώρα μίλα. Τώρα ο άνθρωπος είναι έτοιμος και δυστυχώς ο άνθρωπος στη δυσκολία ακούει. Πολύ, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, στο κρεβάτι του πόνου ακούνε, πολύ σε πένθος ακούνε, αδελφοί. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και άρχισα και του μίλησα για τον Ιησού Χριστό. Τι είστε εσείς, τι είμαστε εμείς? Λέω, μην το λες έτσι. Τι είστε εσείς και τι είμαστε εμείς? Είμαστε χριστιανοί. Είσαι χριστιανός? Ναι. Φέρεις το όνομα του Χριστού επάνω σου? Ναι. Τον γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό? Πώς? Γνωρίζεις το Ευαγγέλιο? Έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο? Όχι. Σε πληροφορώ ότι το ίδιο Ευαγγέλιο έχουμε. Ακριβώς το ίδιο Ευαγγέλιο κρατάμε, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ποια? Εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι που μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός και τι κάνουμε? Προσπαθούμε να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Ήρθε ο Κύριος, μας αναγέννησε. Ήρθε ο Κύριος, μας άλλαξε. Με θυμάσαι πως ήμουνα? Ναι, σε θυμάμαι. Έπινα, κάπνιζα, μεθούσα, έβριζα, μάλωνα. Ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Δεν ήμουνα? Ναι, σε θυμάμαι. Τώρα, τώρα δεν σας αφήνουνε? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά ο ενεργός λόγος του Θεού, αδελφοί, ο οποίος είναι έχει δύναμη ο λόγος του Θεού και είναι κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιρα, λέει, και είναι ενεργός, λέει, ο λόγος του Θεού, αυτός μας αλλάζει. Με μία προσευχή, όταν πίστεψα στο λόγο του Θεού, αδελφοί, και ο λόγος που διάβαζα και άκουγα έπεφτε μέσα μου και με άλλαζε, με μία προσευχή έφυγε και το τσιγάρο και το ποτό
Και όλα αυτά τα άσχημα τα οποία είχα, βέβαια άφησε ο Κύριος και αφήνει πάντα κι άλλα για να εργαζόμαστε, να είμαστε σε ένα διαρκή αγιασμό. Εμένα δεν μου τα πήρε όλα, ναι, θα πρέπει κι εγώ να κάνω κάτι, Άγιοι γίνεστε. Όχι τώρα γίνατε Άγιοι, τελείωσε, αλλά γίνεστε. Είναι μια, αδελφή, διαδικασία μακροχρόνια ο αγιασμός και θα πρέπει να εργάζομαι τον αγιασμό μου. Άρα λοιπόν να μην δίνουμε τα μαργαριτάρια μπροστά, λέει, στα γουρούνια, έτσι λέει στους χείρους. Μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας και στραφέντες σας διασχίσωσιν. Θα πρέπει, αδελφοί, να μας γεμίσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και με πολλή σοφία για να ξέρουμε πώς θα πολιτευτούμε τα πράγματα του Θεού και πώς θα μιλήσουμε. Του είπα, είναι ένας ο Ιησούς Χριστός ο οποίος κάθεται δίπλα στον Θεό, τώρα αυτή τη στιγμή κάθεται δίπλα στον Θεό και τι, προσεύχεται και παρακαλάει για σένα. Εκεί θα πας την προσευχή σου, δεν θα την πας πουθενά άλλου. Είς Θεός και εις μεσίτης μεταξύ ανθρώπων, Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Έτσι λέει η Γραφή. Εκεί θα πας την προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με, αυτό θα του πεις. Έλα στη ζωή μου και ανέλαβε τα προβλήματά μου. Μόνο αυτό, αυτό. Και τι θα γίνει, κάντο και θα δεις τι θα γίνει. Αδελφοί, αυτός που θα ζητήσει ειλικρινά τον Ιησού Χριστό θα δει πραγματικά αποτέλεσμα. Και εγώ έτσι είπα. Όλοι έτσι δεν είπαμε. Κύριε, είσαι ζωντανός, αυτά που ακούω είναι αλήθεια, έλα και στη δικιά μου τη ζωή. Μόνο αυτό είπαμε. Και από τη στιγμή αυτή που έφυγε αυτή η, επιτρέψτε μου να πω, εντολή από το στόμα μου προς τον ουρανό, ενεργοποιήθηκε ο ουρανός και έστειλε ο Θεός δύναμη. Αυτό είναι ένας απαράβατος νόμος του ουρανού. Ώστις επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί, αδελφοί. Ώστις πει μέσα από την καρδιά του, Κύριε, έλα, βοήθησέ με, έλα και στη δικιά μου τη ζωή, έρχεται αμέσως βοήθεια. Αυτός που δεν θα το πει, δεν έρχεται, αδελφοί. Γι' αυτό ο κόσμος πλανιέται πραγματικά, μέσα σε διάφορες πλάνες. Και σέρνεται, κοίταται, λέει, μέσα στη λάσπη της αμαρτίας, μέσα στο βορβορόδι πυλό, όπως λέει και ο Ψαλμωδός. Αλλά και εμείς ήμασταν έτσι, αδελφοί, και δεν θα πούμε ποτέ ότι εμένα ο Κύριος δεν μπορεί να με σώσει. Εγώ έχω πάρα πολλές αμαρτίες. Δεν είμαι καλό παιδί, δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι καλή γυναίκα, Είμαι πολύ αμαρτωλός, είμαι πολύ αμαρτωλή. Μην το πούμε αυτό, αδελφοί, μην το πούμε. Γιατί ο Θεός δεν σταματάει πουθενά, αδελφοί. Η δύναμή Του δεν έχει όρια και τα δώρα του Θεού δεν τελειώνουν. Είναι πάρα πολύ πλούσιος και ξέρετε κάτι, πάρα πολύ ανοιχτοχέρης είναι ο Κύριος μας. Δεν τσιγκουνεύεται, αδελφοί, αλλά θα ζητάμε από τον Θεό και ο Θεός θα μας δίνει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προσευχή. Ξέρετε τι λέει, εάν συνεχίσουμε να διαβάζουμε στο 7 εδάφιο, λέει «Ετείτε και θέλει σας δοθεί». Αυτός είναι ο λόγος που βγήκε μέσα από το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δεν είπε προσεύχεστε εσείς και μπορεί να λάβετε ή προσεύχεστε εσείς και εντάξει. Δεν είπε έτσι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει ετείτε και θέλει σας δοθεί. Τελείωσε. Αν ζητάς, αδελφοί, εάν ετείς, το αίτημά σου θα γίνει. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Αν ζητάς από τον Θεό θα βρεις. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Κύριε, θέλω να έρθεις στη ζωή μου. Ζητάω την παρουσία σου στη ζωή μου. Κύριε, ανέλαβε το πρόβλημά μου. Κύριε, ανέλαβε την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Πόσες φορές είδαμε το χέρι του Θεού, αδελφοί. Πόσες φορές. Αλλά θα πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Θα πρέπει πραγματικά να τον εμπιστευτούμε, γιατί αυτό δηλώνει ότι είμαστε πιστοί, ότι τον πιστεύουμε. Εμπιστευόμαστε. Έχει τη λέξη πίστη μέσα. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ο Κύριος θα με βοηθήσει. Δεν θα κάτσω, θα ξαπλώνω και θα κάνει όλα ο Κύριος, αλλά είμαι σίγουρος ότι εγώ θα κάνω το μέρος μου, αλλά ο Κύριος θα κάνει το μέρος του. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτή. Έτσι λέει. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί η πόρτα. Διότι
πάσο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Και μας φέρνει ένα παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι, οι πονηροί, έτσι μας λέει, γιατί είμαστε πονηροί αδελφοί, ή τις άνθρωπος λέει από σας, εάν ο γιος του ζητήσει ψωμί, θα δώσει σε αυτόν μια πέτρα, έτσι λέει. Έρχεται με πολύ απλά παραδείγματα να μας διδάξει ο Λόγος του Θεού. Έχεις παιδί, ναι, σου ζητάει ψωμάκι, ναι, τι του δίνεις? Του δίνω μια πέτρα, να φάει την πέτρα, του δίνεις? Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εγώ όταν μου ζητάτε τι θα σας δώσω? Άλλα πράγματα θα σας δώσω. Θα σας δώσω αυτά που ζητάτε, αδελφοί. Γι' αυτό να ζητάμε, αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει στο πρόβλημά σου ή εκεί αυτή, πάντα να ζητάμε, αδελφοί. Πάντα να πηγαίνουμε στην προσευχή. Μετευχαριστίας βεβαίως, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά θα ζητάμε και θα λαμβάνουμε, αδελφοί. Θα αιτούμε και θα λαμβάνουμε την αίτηση και θα χτυπάμε και θα μας ανοίγει ο Κύριος. Και αυτή είναι προτροπή του Πνεύματος του Αγίου. Ακούμε εδώ τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Αν ζητήσει το παιδί ψάρι, λέει, θα του δώσουμε φίδι? Αν λοιπόν εσείς, πονηροί όντες, που δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με την παντογνωσία του Θεού, δεν έχει ο άνθρωπος καμία σχέση, αδελφοί. Μπροστά στη σοφία, μπροστά στην αγάπη, μπροστά στη γνώση του Θεού, ο άνθρωπος δεν έχει. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, αδελφοί. Εάν εσείς, λέει, οι άνθρωποι, ξέρετε να δίνετε δόσεις αγαθές στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις του ζητούντας παρά αυτού. Αδελφοί, να ζητάμε πραγματικά και να βάζουμε και τη δικιά μας την προσπάθεια. Κύριε, μπορείς να με ελευθερώσεις? Έτσι έκανα κι εγώ. Θυμάμαι, τράβηξα την τελευταία ρουφιξιά, θα πει κάποιος, τόσο μεγάλο? Ναι, αδελφοί, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για μένα. Ιδίως το ποτό, το τσιγάρο ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα. Θυμάμαι, τράβηξα την τελευταία ρουφιξιά και το πέταξα και έκανα μια προσευχή. Κύριε, σε παρακαλώ, μέσα από την καρδιά μου, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό. Θέλω να σε ακολουθήσω, δεν θέλω να έχω τέτοια μέσα μου. Πιωτά, καπνούς και αυτά. Θέλω να σε ακολουθήσω, θέλω να κάνω το βήμα, θέλω να βαπτιστώ στο νερό, θέλω, ελευθέρωσέ με, Κύριε, σε παρακαλώ. Τάκ, έτσι το πέταξα. Τάκ. Από το παράθυρο, του σπιτιού, το αμαξιού. Αλλά αισθανόμουν την παρουσία του Θεού. Το κατάλαβα, εκείνη τη στιγμή με ελευθέρωσε ο Κύριος. Είδε την καρδιά μου, αδελφοί. Πραγματικά να ζητάμε με ταπεινή καρδιά. Να ζητάμε με ταπεινή καρδιά, αδελφοί. Ο Κύριος κάνει πολύ μεγάλη χάρη στη ζωή μας. Να το ξέρουμε αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη χάρη στη ζωή μας. Ήμασταν νεκροί, ήμασταν καταδικασμένοι σε θάνατο και ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε. Με θαυμαστό τρόπο. Θυμάστε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Είχε ελπίδα. Για να σκεφτούμε λίγο την ιστορία. Ο νόμος έλεγε, αν πιαστεί γυναίκα να μοιχεύει, λιθοβολισμός. Τελεία, δεν υπήρχε άλλο. Την πιάσαν, την πήγαν στο Κύριο, ο Κύριος ήταν στο ιερό, έγραφε, λέει, κάτω. Πέτρες στα χέρια. Καμιά φορά κρατάμε κι εμείς πέτρες στα χέρια μας, στις τσέπες μας. Έτοιμοι να κρίνουμε. Έτοιμοι να σκοτώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποιον? Τον αδελφό μας, την αδελφή μας, δεν ξέρω. Στη δουλειά μας, το αφεντικό μας. Έτοιμοι είμαστε. Στο αμάξι μέσα γεμάτο πέτρες. Ανοίγεις το παράθυρο, πετάς πέτρες. Εννοώ, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Και αυτοί είχαν πραγματικές πέτρες στα χέρια, αδελφοί. Και πήγαν να παγιδεύσουν τον Κύριο. Υποκριτές οι Φαρισαίοι. Πήγαν να τον παγιδεύσουν. Α, τώρα τον έχουμε στο χέρι. Μας κηρύττει αγάπη, μας κηρύττει καλοσύνη, ωραία. Για να δούμε τώρα, αφού ήρθε να εκπληρώσει τον νόμο που λέει. Τι θα κάνει, εάν του πούμε ότι πιάστηκε αυτή η γυναίκα υπ' αυτό φορό μοιχευωμένη? Στο χέρι τον έχουμε. Αδελφοί, κανένας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, μόνον ο Θεός.
Κανένας δεν θα μπορούσε να ελευθερώσει αυτή τη γυναίκα. Κανένας δεν θα μπορούσε να σε ελευθερώσει, αδελφέ μου και αδελφοί μου, και κανένας δεν θα μπορούσε να με ελευθερώσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος από εσάς να ρίξει την πέτρα, τους είπε, και τους έλεγξε το Πνεύμα το Άγιο. Ελεγχόμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου, άρχισαν ένας-ένας να φεύγουνε, και πρώτοι οι πρεσβύτεροι, παρακαλώ. Έτσι, ο ένας έφευγε μετά τον άλλον. Ε. Τις πέτρες τι τις κάναν, τις πήραν μαζί. Γιατί κρίνανε, αδελφοί. Μην κρίνετε δια να μην κριθείτε. Κρίνανε αυτή τη γυναίκα, μα δεν έφταιγε. Έφταιγε. Και καμιά φορά ο αδελφός μας μπορεί να φταίει, αδελφοί. Ναι. Δεν θα κρίνω εγώ όλους αυτούς οι οποίοι δεν φταίν, θα κρίνω κάποιον που φταίει. Αλλά θα κοιτάξω να κάνω τον λόγο του Θεού, αδελφοί. Θα προσπαθήσω να μην κρίνω, γιατί και εγώ, όπως λέει στην προς Ρωμαίους στο επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι είμαι χειρότερος και κάνω τα ίδια, λέει. Έτσι λέει, άμα το δείτε. Θα κοιτάξω να μην κρίνω και να πάω αυτό το ζήτημα στον Κύριο, αδελφοί, και να είμαι σωστός απέναντι στο Θεό, γιατί δεν θα γίνει καλό σε μένα. Δεν θα τηρήσω το Ευαγγέλιο του Θεού, δεν θα έχω ειρήνη μέσα μου, όταν θα έχω κρίση, αδελφοί. Ελέγχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και πετάξαν όλοι τις πέτρες κάτω. Γιατί ο καθένας σκέφτηκε τα δικά του, γι' αυτό. Τι έκανες πριν εσύ? Μήπως είπες ψέματα, μήπως και εσύ έχεις πορνεύσει, μήπως και εσύ έκανες το άλλο? Ναι, όλα τα θυμήθηκαν αυτά, τους τα έφερε σε ενθύμηση το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα άμα τα πει, θα με λιθοβολήσουν και εμένα, Τι γράφει εκεί κάτω? Μήπως γράφει τις αμαρτίες μου? Πολλές εκδοχές έχω ακούσει από διάφορα κηρύγματα, αλλά δεν ξέρουμε τι έγραφε, αδελφοί. Ο Κύριος είναι, ό,τι θέλει ας γράψει. Ελεγχόμενοι υπό τις συνειδήσεως, τάκ, και φύγανε. Δεν σε κατηγορεί κανένας, της λέει. Κανένας. Πού είναι η κατηγορία σου? Έχουν φύγει όλοι? Ναι, μόνο εμείς οι δύο είμαστε. Λοιπόν, φύγε. Δεν σε κατηγορώ ούτε εγώ, αλλά στο εξής πρόσεχε, αδελφοί. Να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε. Εδώ εγώ αυτές τις προτροπές τις βλέπω σαν εντολές του Κύριου, πραγματικά. Να μην πω ότι τις βλέπω και σαν αμαρτία. Γιατί θα με εμποδίσουνε, αδελφοί, να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτου, στο τέλος της επί του όρους ομιλίας, εξεπλήτων το Ιόχλητη αν την διδαχήν αυτούν, διότι εδίδες και αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Δεν είπε κανένας τέτοια λόγια ποτέ, αδελφοί. Δεν μίλησε κανένας έτσι όπως μίλησε τότε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί κανένας λόγος να μπει μέσα μας και να μας αλλάξει. Δεν μπορεί κανένας λόγος, κανένα βιβλίο να μπει μέσα μας και να μας αναγεννήσει, να μας δώσει αιώνια ζωή. Μόνον ο λόγος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε. Αμήν. Ο Κύριος να αναλάβει τον λόγο που ακουραστήκα μέσα στις καρδιές μας, να τον τοποθετήσει σωστά και να γίνει έργο στη ζωή μας. Αμήν. Θα γονατίσουμε λίγα λεπτά, αδελφοί, και μετά θα κάνουμε.